τρία, τέσσερα, πέντε. Λοιπόν, όπως σας είχαμε πει, σήμερα θα έχουμε μαζί μας την κυρία Βίκια Λιμπράντη, προπονήτρια του Τμήματος Κορασίδων Ενόργανης Γυμναστικής του Πανιωνίου, η οποία σίγουρα θα έχει να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και για τον τρόπο δουλειάς του συγκεκριμένου τμήματος, για τις προπονήσεις, για τους αγώνες που συμμετέχουν τα κορίτσια, για τις διακρίσεις που έχουν πάρει, αλλά και γενικότερα κάποια πράγματα για το άθλημα αυτό, το οποίο πολλοί δεν ξέρουν πολλά πράγματα για αυτό το άθλημα στην Ελλάδα. Να σας καλησπερίσω, κυρία Λιμπράντη. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε καταρχάς που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και είστε εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό του NSTV. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είχαμε έρθει και πριν από κάποιες εβδομάδες ως με την κάμερα του NSTV για να κάνουμε κάποιες τηλεοπτικές συνεντεύξεις και προβάλαμε και τον τρόπο δουλειάς και που γίνεται στο τμήμα αυτό. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε να μου πείτε καταρχάς κάποια ιστορικά στοιχεία για το συγκεκριμένο τμήμα. Ξέρουμε ότι είναι ένα τμήμα με ιστορία, έχει και διακρίσεις, συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Μου τα λέγατε και πριν, να πείτε και τώρα να τα μάθει ο κόσμος. Λοιπόν, το τμήμα έχει ξεκινήσει στον Πανιώνιο τουλάχιστον 25 χρόνια. Και σε όλο αυτό το διάστημα έχει αθλητές με μεγάλες διακρίσεις, τόσο στην κατηγορία των αγοριών, ανδρών δηλαδή, όσο και στις γυναίκες. Μάλιστα, μία αθλήτρια, όπως είπαμε ήδη, συμμετείχε στην Ολυμπιάδα του 2004, η Μαρία Αποστολίδη, και δύο δηλαδή αθλήτριες συμμετείχαν στην ελληνική αποστολή από την χώρα μας, και η μία ήταν η Μαρία Αποστολίδη από τον Πανιώνιο. Είναι ένα άθλημα η γυμναστική, πάρα πολύ ωραίο βέβαια, αλλά λίγο δεν προβάλλεται όσο πρέπει, γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό, οτιδήποτε μας δίνεται ευκαιρία οποτεδήποτε να μιλήσουμε γι' αυτό είναι σημαντικό. Και τα παιδιά κάνουν πάρα πολλές ώρες προπόνηση, είναι επίπονοι και θέλουν και αυτά μία αναγνώριση, κάτι έτσι κι αλλιώς δεν είναι επαγγελματίες, δεν αμείβονται. Το μόνο που είναι σημαντικό για αυτά είναι μία αναγνώριση, ένα χειροκρότημα, ένα μπράβο. Θα φτάσουμε και στην προπόνηση, θα μας πείτε και πιο αναλυτικά. Εσείς συγκεκριμένα από πότε είστε στο δυναμικό του Πανιωνίου ως προπονήτρια? Είμαι από το 2002. Από το 2002, αρκετά χρόνια. Ναι, 13 χρόνια. Αυτή τη στιγμή στο τμήμα προπονείτε εσείς συγκεκριμένα πόσα κορίτσια, πόσα παιδιά υπάρχουν συγκεκριμένα? Οι δικές μου αθλήτριες είναι 5 κορασίδες και μία νεάνιδα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι η κατηγορία των κορασίδων. Συμπληρώνονται βέβαια η ομάδα, γιατί η ομάδα αποτελείται από 7 παιδιά. Ναι. 2 κορασίδες φέτος θα συμπληρώσουν από τους συναδέλφους που δουλεύουν με αυτά τα παιδιά. Είναι λίγο πιο μικρά. Τι ηλικίες έχουν τα παιδιά αυτά? Αυτά τα παιδιά είναι 12. Όλα είναι ίδια ηλικία δηλαδή? 12 και 13. 12 είναι. Και 13. Από ποια ηλικία μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδί που θέλει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο άθλημα? Ένα παιδάκι μπορεί να ξεκινήσει από 4 ετών. Μπορεί να έρθει εκεί, ξεκινάει με μια μικρή συμμετοχή, 3 φορές την εβδομάδα από 1 ώρα. Και σιγά σιγά, εάν υπάρχουν και οι προϋποθέσεις, επιλέγεται και για το αγωνιστικό τμήμα. Όμως δεν είναι στόχος μόνο για το αγωνιστικό τμήμα, με τις ακαδημίες μας. Τις ακαδημίες μας που αποτελούνται από πολλά παιδιά και γίνεται μια πολύ σοβαρή και καλή δουλειά εκεί. Μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε παιδάκι, ανεξάρτητα από τις δυνατότητές του, ανεξάρτητα από τα σωματικά του προσόντα, μπορεί να πάρει μέρος και η ενόργανη είναι η βάση για οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Και από τα λίγα αθλήματα που ξεκινάνε τα παιδιά σε τόσο μικρή ηλικία, τα βοηθάει πολύ να αποκτήσουν και φυσικές ικανότητες, δύναμη, ευληγησία, ταχύτητα και ψυχοπνευματικές, και σε όποιο άθλημα και να πάνε μετά συνήθως διακρίνονται. Μας είχατε πει και όταν είχαμε έρθει για την τηλεοπτική συνέντευξη ότι οι προπονήσεις είναι πολύ ωραίες και απαιτητικές, ειδικότερα για όταν... Της ομάδας, τα αγωνιστικά τμήματα κάνουν 4 ώρες την ημέρα προπόνηση, 6 φορές την εβδομάδα. Δεν έχουν Χριστούγεννα, Πάσχα, σταματάνε μόνο 2-3 μέρες. Το καλοκαίρι το πολύ ένα μήνα. Είναι ένα κοπιαστικό και απαιτητικό άθλημα.
Στις προπονήσεις στο δικό σας τμήμα, κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα, δηλαδή σε τι είδους ασκήσεις επιδίδονται τα κορίτσια? Καταρχήν περιλαμβάνει μία φυσική προετοιμασία. Πρέπει ο αθλητής να έχει πρώτα τις φυσικές ικανότητες, δύναμη, ευληγησία, αυτά που είπαμε και πριν, για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες των ασκήσεων. Κάνουν τα παιδιά και μπαλέτο, στοιχεία δηλαδή μπαλέτου, γιατί η γυμναστική έχει και το χορευτικό μέρος. Μετά τα όργανα στα οποία συμμετέχουν και αποτελείται η γυναικεία γυμναστική είναι το άλμα, το δίζυγο, η δοκός και το έδαφος. Τώρα σε κάθε ένα από αυτά υπάρχει πληθώρα ασκήσεων και όσο μεγαλώνουν τα παιδιά τόσο ανεβαίνει και το επίπεδο. Και συμπληρώνει όλα αυτά και το τραμπολίνο που είναι ένα βοηθητικό όργανο και μας βοηθάει να μάθουν τα παιδιά με λιγότερη επιβάρυνση, πιο δύσκολες ασκήσεις. Κατά την προσωπική σας άποψη, ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, να το πούμε έτσι, της προπόνησης, η πιο δύσκολη άσκηση για τα παιδιά συγκεκριμένα? Εξαρτάται. Το κάθε παιδάκι ανάλογα με τις δυνατότητές του. Άλλο παιδάκι μπορεί να, άλλη αθλήτρια δηλαδή, μπορεί να δυσκολεύεται στο δίζυγο, ανάλογα με τα φυσικά της προσόντα κυρίως. Άλλο μπορεί να δυσκολεύεται στη δοκό, που είναι ένα όργανο ισορροπίας. Δεν υπάρχει κάτι στάνταρ. Δεν υπάρχει κάποιο είδος άσκηση δηλαδή, που να δυσκολεύονται περισσότερο τα παιδιά στην πλειοψηφία? Δυσκολεύονται όσο ανεβαίνει η δυσκολία, γιατί τις ασκήσεις στη γυμναστική τις χωρίζουμε σε κατηγορίες. A, B, C, D, E, F, G, H, μέχρι και κάθε κατηγορία έχει την αξία της. Δηλαδή το A παίρνει 10 εκατοστά, το B 20 εκατοστά, το C 30 και πάμε έτσι. Όσο λοιπόν ανεβαίνουμε, τόσο πιο δύσκολη είναι η άσκηση και όχι τόσο δύσκολη σωματικά θα έλεγα, αλλά είναι ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση, γιατί εδώ το παραμικρό λάθος και η αφηρημάδα στοιχίζει. Στοιχίζει με τραυματισμό, με απογοήτευση μεγάλη. Θα σας το ρωτούσα μετά, αλλά μιας και το αναφέρατε, εσείς ουσιαστικά καλείστε να διαχειριστείτε κορίτσια πολύ μικρών ηλικιών. Είναι μια ευαίσθητη ηλικία, ναι. Ειδικά μας είπατε τώρα 12-13. Ναι, και ξεκινήσαν αυτά τα παιδιά, δηλαδή κατεβαίνουν πρώτη φορά, τα έχω από πολύ μικρά. Ξεκινήσανε 8 χρονών αγωνίζονται. Ξεκινήσαν από τότε ξεκινάνε, από 8 ετών μπορούν να συμμετέχουν σε αγώνες. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι εντός εισαγωγικών καλείστε να παίξετε και ένα ρόλο όχι ψυχολόγου, αλλά να κατευθύνετε κάπως τα παιδιά και να κάνετε και μια ψυχολογική προετοιμασία. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί όταν τα παιδιά τα έχω 4 ώρες κάθε μέρα, είναι λίγο παιδιά μου σε εισαγωγικά. Εγώ έτσι τα αισθάνομαι. Τα μεγαλώνουμε αυτά τα παιδιά. Και βέβαια, ναι, αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα και πρέπει να μπορούμε να τα βοηθήσουμε στις απογοητεύσεις. Όταν κουράζονται, κάποιες φορές δεν θέλουν να έρθουν στην προπόνηση, θέλουν να σταματήσουν, βλέπουν τις φίλες τους στο σχολείο που είναι κάθε απόγευμα έξω παίζουν, ή αργότερα τώρα στην εφηβεία βγαίνουν έξω, χάνουν κάποια πάρτι. Υπάρχουν πολλοί πειρασμοί εντός εισαγωγικών, μπορούν πολλά, να τους απομακρύνουν. Ναι. Και τώρα τα παιδιά όλο και καλύτερα περνάνε έξω από το σπίτι τους. Οπότε είναι αυτά προβλήματα που τα αντιμετωπίζουμε. Αλλά ένα κορίτσι στην προκειμένη περίπτωση που θέλει να ασχοληθεί με την όργανη γυμναστική πρέπει να είναι σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας εκεί, δηλαδή συγκεντρωμένο. Και συνήθως αυτά τα παιδιά διακρίνονται κιόλα. Ναι. Τα άλλα που δεν το αντέχουν αυτό δεν φτάνουν και πολύ ψηλά. Όμως εντάξει, γενικά ξέρουμε ότι ο αθλητισμός δεν έχει μόνο επιτυχίες και χαρές, έχει και τις απογοητεύσεις, έχει και τους τραυματισμούς. Όταν είχαμε έρθει εκείνη την ημέρα, είχαμε δει συγκεκριμένα και ένα κοριτσάκι το οποίο είχε ένα ράκι στο χέρι. Ναι, ήταν ένα μικρό κοριτσάκι. Αυτά βέβαια συμβαίνουν οπουδήποτε, έτσι, γιατί και στο σχολείο πολλές φορές και εκεί που περπατάνε τα παιδιά χτυπάνε. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε τόσο πολλούς τραυματισμούς συγκριτικά και με άλλα αθλήματα που φαίνονται πιο απλά, όπως το ποδόσφαιρο ας πούμε, που παίζουν τα περισσότερα παιδιά, γιατί λαμβάνουμε και τα μέτρα μας. Τα όργανα είναι κατάλληλα, χρησιμοποιούμε πάρα πολλά στρώματα βοηθητικά, βοηθάμε τα παιδιά στις πιο δύσκολες ασκήσεις, είμαστε δίπλα τους, δεν εκτελούν μόνα τους, ειδικά τις καινούργιες ασκήσεις. Οπότε κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να το προλάβουμε. Σας έχει τύχει ποτέ μια δική σας αθλήτρια να χάσει κάποιο σημαντικό αθλητικό γεγονός? Κάποιο σημαντικό αγώνα?
Ναι, έχει τύχει, έχει τύχει. Με ένα καταγματάκι βγήκε εκτός. Είχε απογοητευτεί, πρέπει να διαχειριστεί και την απογοήτευση. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Ναι. Να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι με την κυρία Βίκη Αλιπράντη, την προπονήτρια του τμήματος κορασίδων ενόργανης γυμναστικής του Πανιωνίου. Είπαμε για το πρόγραμμα προπονήσεων και για το πώς ανταποκρίνονται και τα παιδιά στις προπονήσεις. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που σας το είχα ρωτήσει και όταν είχαμε έρθει με την κάμερα στην τηλεοπτική συνέντευξη. Ποιες δεξιότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά πρέπει να αναπτύξει ένα παιδί για να καταφέρει να κάνει μια καριέρα, να έχει μια πορεία στον χώρο αυτό του αθλήματος? Καταρχήν θα πρέπει να έχει το σωματότυπο τον κατάλληλο, δηλαδή να είναι μικρόσωμο, να έχει χαμηλό κέντρο βάρους, να έχει από φύση ταχύτητα, ευληγησία, να έχει αντίληψη, θάρρος οπωσδήποτε. Ένα παιδί που φοβάται δεν θα μπορέσει ποτέ να διακριθεί σε αυτό το άθλημα, να έχει επιμονή, υπομονή, όλα αυτά να υπάρχουν και μετά με την προπόνηση τα βελτιώνουμε ακόμα περισσότερο. Πιστεύετε είναι εύκολο για ένα παιδί να ξεκινήσει από πολύ μικρό την ενόργανη και να ακολουθήσει αυτό το άθλημα δηλαδή και σε μεγαλύτερη ηλικία? Πόσο εύκολο είναι αυτό δηλαδή? Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα. Ναι, όταν έχει αυτά τα προσόντα, σε εισαγωγικά ας πούμε, μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί όταν δεν τα διαθέτει αυτά και ανεβαίνει το επίπεδο δυσκολίας, τότε θα απογοητευτεί. Θα απογοητευτεί και δεν θα το αγαπήσει μετά αυτό. Αυτό που το ξεκινάνε μερικές φορές με μεγάλη αγάπη, όταν βλέπουν ότι δεν τα καταφέρνουν, πληγώνονται, στεναχωριούνται, σταματάνε, απογοητεύονται.
Γι' αυτό είναι καλό να διαλέγουμε παιδιά που έχουν τις προϋποθέσεις. Βέβαια, ως πληθυσμός δεν είμαστε και τόσο μεγάλος. Δηλαδή, πόσα παιδάκια με όλα αυτά τα προσόντα μπορείς να βρεις, είναι λιγάκι δύσκολο. Και πολλές φορές τις ομάδες αναγκαζόμαστε για να υπάρχει και η ομάδα, πλαισιώνονται και από παιδιά με ίσως λίγο λιγότερες δυνατότητες. Πρέπει να πω όμως κάποιες φορές ότι η θέληση και η αγάπη για το άθλημα έχει οδηγήσει παιδιά με πιο λίγα προσόντα, όταν εργάζονται συστηματικά, να διακρίνονται ακόμα περισσότερο. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι η δουλειά τρώει το ταλέντο. Μπορεί κάποιο παιδάκι να έχει όλα τα προσόντα αλλά και να μην θέλει να εργαστεί τόσο πολύ. Και κάποιο άλλο με λιγότερα να φτάσει ακόμα πιο ψηλά. Το έχουμε δει και αυτό. Επανερχόμαστε σε ένα λεπτάκι. Επομένως, είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε, ότι ένα παιδί μπορεί να έχει πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά ταυτόχρονα να μην το δουλεύει πολύ. Ναι. Και ένα άλλο που ας πούμε να έχει λιγότερο ταλέντο, ναι, να το δουλέψει. Ναι, με τη δουλειά. Φτάνει πιο ψηλά μερικές φορές. Είπατε πριν και για το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για ένα παιδί να ακολουθήσει και σε μεγαλύτερη ηλικία αυτό το άθλημα. Γενικά, εσείς που έχετε καθημερινή τριβή με τα παιδιά, με τα κορίτσια στην προκειμένη περίπτωση και καθημερινή επαφή, τι αντιλαμβάνεστε? Θέλουν τα περισσότερα να το ακολουθήσουν σε μεγαλύτερη ηλικία ή νιώθουν ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες για να το καταφέρουν αυτό? Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που ενδεχομένως να τους αποτρέπουν από το να το πραγματοποιήσουν αυτό? Τι αντιλαμβάνεστε εσείς? Θέλουν, αλλά επειδή είναι και ένα άθλημα που απαιτεί πολλές ώρες προπόνηση, υπάρχει δυσκολία καταρχήν με το σχολείο. Όταν πρέπει το παιδί να δώσει πανελλήνιες, ας πούμε, και χρειάζεται να διαβάσει πολύ, μερικές φορές μένουν λίγο τα μαθήματα πίσω. Βέβαια, το παιδί που θέλει και έχει μια επιμέλεια με το σχολείο του από μικρό, μπορεί να είναι και άριστο στο σχολείο, να είναι ίσως, εντάξει, να μην είναι μαθήτρια του 20, μπορεί άνετα όμως να είναι μη μαθήτρια του 16-17 και να διακρίνεται και χωρίς να είναι εις βάρος, ας πούμε, της προπόνησης. Τώρα, από εκεί και πέρα, τα παιδιά προβληματίζονται, όπως όλα τα παιδιά, και για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Δηλαδή, θέλουν και να σπουδάσουν, θέλουν και να δουν τι θα κάνουν στο μέλλον. Και εκεί είναι που χρειάζεται βοήθεια από την πολιτεία. Και η πολιτεία τελευταία μας έχει απογοητεύσει λιγάκι στον αθλητισμό. Έχει κόψει πάρα πολλά τα προνόμια των αθλητών, που ήταν ένα κίνητρο να συνεχίζουν τα παιδιά, είτε τα βοηθούσαν για να περάσουν, είχαν κάποια μπόνους τέλος πάντων για να περάσουν στο πανεπιστήμιο, είτε οι αθλητές που είχαν μεγάλη διάκριση διοριζόταν σε διάφορους τομείς, τέλος πάντων, του δημόσιου τομέα, κυρίως οι Ολυμπιονίκες, ας πούμε, στο στρατό, στην πυροσβεστική, σε τέτοια σώματα. Όλα αυτά τώρα έχουν περιοριστεί πάρα πολύ και είναι ένα πλήγμα για τα παιδιά που σταματάνε πιο εύκολα. Ήθελα να σας ρωτήσω και γι' αυτό, τι γίνεται αυτή τη στιγμή με το... Γιατί ξέραμε ότι και παλαιότερα, αν κάποιο κορίτσι ή αγόρι ασχολιόταν με τον αθλητισμό και στην προκειμένη περίπτωση με την ενόργανη και το ακολουθούσε αυτό και πιο μεγάλο, ας πούμε, στην εφηβεία, θα μπορούσε να πάρει ενδεχομένως και κάποια μπόνους, κάποια έξτρα μόρια που παίρνουν για να μπει και σε κάποιες σχολές. Ωστόσο, μου είπατε ότι. Ναι, τα έχουν περιορίσει πάρα πολύ. Καταρχήν, τώρα πια δεν μπαίνεις χωρίς εξετάσεις. Ενώ πρώτα, ας πούμε, όταν είχες μια μεγάλη διάκριση, έμπαινες τουλάχιστον στη γυμναστική ακαδημία χωρίς εξετάσεις. Τώρα παίρνεις απλώς κάποια επιδότηση, ας πούμε, ένα ποσοστό. Δεν το ξέρω τώρα και ακριβώς. Αλλά είναι πάρα πολύ περιορισμένο. Ναι.
Αν ένα παιδί ακολουθήσει, αν πάει σε ένα αθλητικό, τα αθλητικά γυμνάσια που υπάρχουν, ναι, αθλητικό λύκειο και τέτοια, υπάρχει δυνατότητα να συνδυάσει έτσι πιο επιτυχημένα, ας πούμε, τα μαθήματα και την... Υπάρχουν δηλαδή υποδομές να ασχοληθεί με την ενόργανη σε αυτά τα σχολεία? Οπωσδήποτε. Τώρα πια δεν υπάρχουν για την ενόργανη. Δεν υπάρχουν. Μέχρι πριν αυτό λίγα χρόνια, ναι, υπήρχαν όχι αθλητικά σχολεία ακριβώς, ήταν αθλητικές τάξεις. Μάλιστα εδώ το γυμνάσιο της Νέας Σμύρνης είχε αθλητική τάξη με ενόργανη γυμναστική, όπου έδινε τη δυνατότητα στα παιδιά 3 φορές την εβδομάδα να κάνουν και πρωινή προπόνηση, ναι, που ήταν μεγάλη βοήθεια, γιατί έσπαγε η προπόνηση, ας πούμε, στα 2, δεν ήταν τόσο πολύ κουραστική η απογευματινή. Όμως όλα αυτά τώρα έχουν καταργηθεί. Δεν ξέρω σε άλλα αθλήματα αν έχουν παραμείνει κάποιες αθλητικές τάξεις. Έχουν περιοριστεί πάρα πολύ πάντως. Στη γυμναστική δεν έχουμε κανένα. Όλα αυτά που αναφέρατε και τώρα θα λέγατε ότι είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το άθλημα στη χώρα μας, ή υπάρχουν και κάποια άλλα? Έχετε εντοπίσει και κάποια άλλα? Αυτά είναι τα κυριότερα προβλήματα, και επίσης είναι σημαντική σε αυτό το άθλημα και η συμμετοχή των γονέων, οι οποίοι, ναι, πρέπει οπωσδήποτε να, όχι μόνο να φέρουν το παιδί στο γυμναστήριο, αλλά να το στηρίξουν και σε όλη την πορεία του. Το πιο βασικό είναι να μπορούν να το φέρουν στις προπονήσεις, που είναι, ναι, καθημερινές. Που σημαίνει ότι και οι ίδιοι θα στερηθούν ίσως κάποιες διακοπές, κάποια τριήμερα. Είναι μία δυσκολία. Οι καθημερινές και πολλή ώρες, και αυτό είναι δυσκολία, ναι, και για το γονιό. Μερικές φορές βέβαια πρέπει να πούμε ότι είναι και ανακούφιση όταν λείπει το παιδί 4 ώρες από το σπίτι. Το αφήνουν, φεύγουν και έρχονται μετά. Ναι. Αλλά όχι, είναι απαιτητικό το άθλημα και πρέπει ο γονιός να μπορεί και να στηρίξει το παιδί. Δηλαδή και όταν θα απογοητευτεί πάλι να το στηρίξει, να μην το με την πρώτη δυσκολία σταματήσει. Πρέπει να είναι δίπλα του. Ναι. Με το θέμα των υποδομών, τι γίνεται γενικότερα? Μου είπατε για τα σχολεία τι ισχύει. Ναι. Γενικότερα όμως, με το θέμα των υποδομών, έχουμε καλές εγκαταστάσεις? Εμείς στον Πανιόνιο είμαστε πολύ τυχεροί. Ναι, έτσι είχαμε δει κιόλας, ναι, έχουμε έρθει. Μετά τα κέντρα των εθνικών ομάδων, που είναι ο Άγιος Κοσμάς στην Αθήνα και η Μίκρα στη Θεσσαλονίκη, είναι το, μπορώ να πω, το καλύτερο γυμναστήριο. Είναι εξοπλισμένο, όλα τα όργανα είναι προδιαγραφών διεθνών. Προσπαθούμε να τα συντηρούμε κιόλας, γιατί δεν είναι εύκολο να τα αντικαταστήσουμε κάποια. Αλλά γενικά είναι δύσκολο. Είναι ένα άθλημα που απαιτεί πάρα πολλά όργανα και ακριβά. Επομένως δεν μπορούν και όλα τα σωματεία να είναι εξοπλισμένα όπως πρέπει. Παραδείγματος χάρη το ταπί, που είναι ένα βασικό όργανο που χρησιμοποιείται και στους άντρες και στις γυναίκες, δεν υπάρχει σε κανένα από τα σωματεία όπως υπάρχει σε εμάς αυτή τη στιγμή, γιατί μπορεί να μην έχουν το χώρο. Το ταπί είναι 12x12. Είναι ένα πολύ ακριβό όργανο που στοιχίζει, νομίζω, τώρα γύρω και στις 35.000 ευρώ. Επομένως είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα μικρό σωματείο και να το βάλει μέσα στο χώρο του, αλλά και να το αγοράσει. Και από αυτή την άποψη είναι και αυτή μια δυσκολία για το άθλημα. Πολύ ακριβά όργανα, πρέπει ποιος να τα διαθέσει αυτά? Η Ομοσπονδία δεν μπορεί πια να βοηθήσει όλα τα σωματεία σε τέτοιο βαθμό. Πιο παλιά βοηθούσαν πάρα πολύ και οι Δήμοι. Τώρα όμως αυτή η οικονομική στενότητα που αντιμετωπίζει η χώρα μας έχει επίπτωση και εκεί. Και σε όλα. Ναι. Γενικά πάρα πολλά αθλήματα, ναι, λόγω και των οικονομικών προβλημάτων αντιμετωπίζουν προβλήματα, ναι, υποδομών, εξοπλισμών. Άλλα αθλήματα όμως, πούμε, υπάρχει ένα γήπεδο μπάσκετ. Ναι. Μπαίνεις μέσα, μπορεί, ναι, κάτι είναι σωματεί, ότι, ναι, ενόργανη απαιτεί. Εδώ και απαιτεί το χώρο και πάρα πολλά όργανα. Πρέπει να είναι και ψηλό το γυμναστήριο και μεγάλης έκτασης και τα όργανα ακριβά. Πάντως μπορούμε να πούμε ότι άμα κάποιο παιδί επιθυμεί να ξεκινήσει την ενόργανη, είναι μια πολύ καλή επιλογή ο Πανιόνιος, από ό,τι, ναι, μας συμπατικείς και για τις εγκαταστάσεις. Πολύ καλή επιλογή. Επομένως, ναι. Και θυμάμαι παλιά είχαμε και κάποια αθλήτρια η οποία ερχόταν καθημερινά από το Μαραθώνα. Το Μαραθώνα. Ναι. Αυτό λέει πολλά και για το τμήμα, το πόσο πολύ καλές εγκαταστάσεις έχει και το πόσο καλή δουλειά γίνεται. Εκτός από το δικό σας, ποια άλλα τμήματα υπάρχουν στο τμήμα της ενόργανης? Κορασίδες. Κορασίδες, παγκορασίδες είναι τα αμέσως μικρότερα παιδάκια. Έχουμε μία ομάδα, είπαμε μία νεάνιδα. Και τώρα έχουμε, είχαμε και αγόρια. Έχουμε δηλαδή στις ακαδημίες έχουμε αγόρια. Και σιγά σιγά θα αναπτύξουμε ξανά και τα αγωνιστικά τμήματα.
Τα παιδιά έχουν παραστάσεις από αγώνες ενόργανης γυμναστικής, έχουν παρακολουθήσει, έχουν κάποια πρότυπα, γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι και πολύ προβεβλημένο το συγκεκριμένο άθλημα στην Τα παιδιά Ελλάδα. Που ήδη ασχολούνται έχουν καταρχήν τώρα πια υπάρχει το ίντερνετ. Ναι. Επομένως οι αθλήτριες που τους ενδιαφέρει πολύ βλέπουν συνέχεια. Συνέχεια όλους τους αγώνες, παρακολουθούν το εξωτερικό, παρακολουθούν, ξέρουν τα πάντα. Για τις μεγάλες αθλήτριες και από άλλες χώρες και για τις δικές μας βέβαια. Τώρα δυστυχώς στο άθλημα δεν έχουμε πολλούς αγώνες. Εμείς δηλαδή έχουμε, η Ομοσπονδία κάνει έναν αγώνα το χρόνο. Δηλαδή εκτός από τις προπονήσεις σε ποια αγώνες συμμετέχουν. Τα παιδιά αγωνίζονται στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα γίνει τώρα για την κατηγορία των κορασίδων αρχές Μαΐου και θα είναι αυτό. Θα πούμε σε λίγο γιατί ξέρω ότι έχετε και, και πολύ σημαντικές επιτυχίες στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Θα έχουμε όμως έναν αγώνα το χρόνο. Που σημαίνει ότι αν ένα παιδάκι είναι λίγο άρρωστο, αν τύχει να είναι ελαφρά τραυματισμένο, όλη η δουλειά της χρονιάς θα κριθεί από μία μέρα. Δεν έχουν ευκαιρία για περισσότερες. Αυτό όμως είναι πολύ, δεν είναι καθόλου καλό. Δεν γιατί είναι καθόλου είναι, καλό. Είναι παλιά είχαμε περισσότερους αγώνες. Γινόταν και διασυλλογική, γινόταν και προκριματική φάση. Τώρα και αυτό είναι εξαιτίας της οικονομικής μας κρίσης. Ναι, δεν γιατί υπάρχουν τα χρήματα, γιατί οι αγώνες κοστίζουν για να διοργανωθούν οι αγώνες. Οι αγώνες από ποιους μπορούν να διοργανωθούν, δηλαδή διοργανώνει η Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία οργανώνει τους αγώνες ή αν βρεθεί κάποιος χορηγός, πάλι σε συνεργασία με την Ομοσπονδία πρέπει να τους οργανώσει. Είναι εφικτό να διοργανώσουν κάποιοι σύλλογοι κάποια τουρνουά όπως γίνεται παραδείγματος χάρη σε άλλα αθλήματα. Βέβαια είναι εφικτό. Είναι εφικτό. Γίνεται αυτό όμως. Βέβαια θα πρέπει ο χώρος να είναι ακριβώς τι, να βρεθεί το γυμναστήριο που θα είναι ελεύθερο, γιατί δεν μπορεί να γίνει ο αγώνας μέσα στο προπονητήριο. Για να γίνει ο αγώνας σε ένα γυμναστήριο που είναι ένα κλειστό του μπάσκετ ας πούμε, πρέπει κάποιος να διαθέσει το γήπεδο, το χώρο, ναι. Και μετά υπάρχει το κόστος της μεταφοράς όλων αυτών των οργάνων που πρέπει να μεταφερθούν, να τοποθετηθούν, το κόστος των κριτών που θα κρίνουν τους αθλητές, όλα αυτά. Επομένως πρέπει να γίνουν, είναι μια διαδικασία και αυτή. Η μετακίνηση όταν έρχονται αθλητές από άλλες πόλεις, πρέπει να η μετακίνηση, η διαμονή, όλα αυτά στοιχίζουν. Στη Βόρεια Ελλάδα είναι κάποια σωματεία που διοργανώνουν τέτοια τουρνουά. Ναι. Αλλά πάλι είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθείς. Είναι η μετακίνηση. Ναι. Πώς θα πάει ένα παιδί, πώς θα πάει πανιόνιος. Να μεταφερθούν όλα αυτά, εισιτήρια, ξενοδοχεία, είναι προβλήματα. Πάντως θα ήταν καλό να υπάρχουν πρωτοβουλίες και για τέτοια τουρνουά, γιατί είναι αυτό που είπαμε, είναι καλό τα παιδιά και μακάρι. Να κάνουμε έκκληση για χορηγούς. Ναι, ναι, γιατί το δικό σας τμήμα ας πούμε τώρα κάνει μόνο τις προπονήσεις και τους αγώνες που μου είπατε, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Προετοιμάζεστε δηλαδή ουσιαστικά για το Για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Επίσης κάποια από τα παιδιά έχουν επιλεγεί για τα κλιμάκια της εθνικής ομάδας. Και ελπίζουμε τώρα και με την εάνιδα καταρχήν που έχουμε και σε μια συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες. Θα δούμε. Ανάλογα με την αυτό είναι και ναι, ανάλογα με την παρουσία της στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα κριθεί και αν θα συμμετέχει σε κάποιο πανευρωπαϊκό έξω. Αυτό είναι και σημαντική διάκριση για το όλο το τμήμα. Πάρα πολύ σημαντικό και πολύ σημαντική εμπειρία για την αθλήτρια. Σίγουρα. Και επιβράβευση και για τη δική σας δουλειά. Βέβαια. Σίγουρα. Ναι. Ξέρω ότι το δικό σας τμήμα συγκεκριμένα έχουν αναδειχθεί τα κορίτσια και πρωταθλήτριες Ελλάδος. Ναι. Δύο χρονιές είναι σε αυτή την κατηγορία των κορασίδων. Ήταν το 12 και το 13 ή το 13 και το 14. Το 13 και το 14 είναι πρώτες στην κατηγορία των κορασίδων σαν ομάδα. Επίσης είχαν και σε ατομικό επίπεδο δεύτερο και τρίτο σύνθετο ατομικό κερδίσαμε. Είχαμε χρυσό μετάλλιο στο άλμα, χρυσό μετάλλιο στο έδαφος, χρυσό μετάλλιο στη δοκό και δεύτερα τρίτα μετάλλια επίσης. Και ελπίζω να συνεχίσουν τα παιδιά, ελπίζουμε και φέτος είναι η τελευταία τους χρονιά σε αυτήν την κατηγορία. Να κατακτήσουμε πάλι. Είναι πολύ σημαντικές διακρίσεις. Εσείς μας τις λέτε τώρα έτσι, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Είναι πάρα πολλές διακρίσεις και πολύ σημαντικές και αξίζουν συγχαρητήρια και στα κορίτσια και σε εσάς φυσικά. Ευχαριστούμε πολύ. Και για τη δουλειά που γίνεται στο τμήμα της ενόργανης του Πανιωνίου. Και στους γονείς. Και στους γονείς, ναι. Στα μέλη της διοίκησης που στηρίζουν την προσπάθεια. Πολλά μπράβο και στα παιδιά γιατί θυσιάζουν, όπως είπαμε και πριν, πάρα πολλά πράγματα. Από τον ελεύθερο τους χρόνο, από τις δραστηριότητές τους, από τις προσωπικές τους επαφές με άλλα παιδιά, από τα μαθήματά τους. Αλλά είναι αυτό, είπαμε, είναι η μοίρα της αθλήτριας και του αθλητή. Έτσι είναι, έχουν όμως και
Η συμμετοχή στους αγώνες είναι και μεγάλη χαρά μετά γι' αυτά. Δηλαδή τα ξεχνάνε όλα. Ειδικά όταν σίγουρα έρχεται και η επιβράβευση του μεταλλίου. Τι αντιδράσεις είχαν τα κορίτσια μετά από όλες αυτές τις επιτυχίες, γιατί είναι και σε μικρή ηλικία. Ναι, πολύ, πολύ μεγάλη χαρά έχουν τα παιδιά. Είπαμε όμως πριν, όπως διαχειρίζεται ο προπονητής, ο εκάστοτε προπονητής, την απογοήτευση που ενδεχομένως να έχει κάποιο παιδί για κάποιο τραυματισμό, έτσι δεν πρέπει να διαχειριστεί και την υπερβολική χαρά? Δηλαδή κάπως, επειδή είναι και μικρές ηλικίες, κάπως καλείστε να προσγειώσετε τα παιδιά, να μην πετάνε στα σύννεφα με την πρώτη μεγάλη. Ναι, έτσι συμβαίνει αυτό. Τα παιδιά το έχουν μάθει αυτό από πολύ μικρή ηλικία. Το έχουν μάθει. Το έχουν μάθει και πάντα. Στην προπόνηση μερικές φορές υπάρχει και μεγάλη αυστηρότητα, υπάρχει μία έτσι μία αλλιώς, δηλαδή και η αυστηρότητα και η επιβράβευση και η χαλαρότητα που χρειάζεται, αλλά χρειάζεται πειθαρχία μεγάλη το άθλημα, γιατί είναι και η κίνδυνη του τραυματισμού μεγάλη. Και εσείς... Όταν το παιδί δεν είναι συγκεντρωμένο, αυτό είναι ένας μεγάλος... μεγάλος μας φόβος. Πρέπει να είναι συνέχεια συγκεντρωμένο και μιλάμε για μικρές ηλικίες. Ναι, μα ακριβώς γι' αυτό, επειδή είναι και μικρές ηλικίες και πρέπει τα παιδιά να πατάνε στη γη. Εσείς το ξέρετε και καλύτερα από τον καθένα. Και μερικές φορές έχω παρατηρήσει ότι τα παιδιά δεν κουράζονται τόσο πολύ σωματικά όσο από το ότι πρέπει να είναι προσιλωμένα, συνέχεια να σκέφτονται, και οι ασκήσεις που εκτελούν είναι και πολύπλοκες. Δεν είναι μία κίνηση, μόνο μία. Πάρα πολλές διαφορετικές ασκήσεις. Λοιπόν, πρέπει να είναι συγκεντρωμένα συνέχεια και πολλές φορές εκτελούν μια άσκηση και πρέπει να έχουν στο μυαλό τους 2-3 διαφορετικές διορθώσεις. Αυτό είναι που τα δυσκολεύει λίγο. Πνευματική λοιπόν, ναι, κούραση αυτό περισσότερο. Τα κουράζει πιο πολύ. Ναι, και λογικό. Εσείς προσωπικά πώς ζήσατε από μέσα έτσι, όλες αυτές τις επιτυχίες του τμήματός που προπονείτε, που εντάξει, μου είπατε. Και για εμάς αυτό είναι μια μεγάλη επιβράβευση. Επιβράβευση, μάλλον. Δηλαδή και όλες τις πίεσεις που έχουν υποστεί τα παιδιά και εμείς κουραζόμαστε μαζί. Και έχουμε και την αγωνία και με το φόβο κάποιου τραυματισμού που μπορεί να βγάλει κάποια αθλήτρια έξω και αμέσως μπορεί να αλλάξει όλο το αποτέλεσμα του αγώνα. Ναι. Να φτάσουμε δηλαδή όλοι στον αγώνα καταρχήν είναι σημαντικό. Τα κορίτσια έχουν κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο, δηλαδή βλέπουν, μου είπατε πριν ότι βλέπουν αθλήτριες, αλλά έχουν γενικά κάποιες έτσι συγκεκριμένες ή... Ναι, βλέπουν αθλήτριες του εξωτερικού μεγάλες που κερδίζουν τα παγκόσμια πρωταθλήματα και τις Ολυμπιάδες και έχουν και Ελληνίδες αθλήτριες. Έχουμε, ας πούμε, μια πολύ καλή Ελληνίδα αθλήτρια, τη Βάσο τη Μιλούση, η οποία είναι... Μας την είχε αναφέρει και ναι, η είναι μικρή ένα πρότυπο, διότι είναι τώρα 30 χρονών αυτή η αθλήτρια. Η πιο μεγάλη αθλήτρια που είχαμε ποτέ και είναι και από τις μεγαλύτερες στο παγκόσμιο στερέωμα. Νομίζω στον τελευταίο παγκόσμιο πρέπει να ήταν η μεγαλύτερη αθλήτρια που συμμετείχε. Και αυτό είναι και ένα παράδειγμα για τα παιδιά, ότι μπορούν να συνεχίσουν αυτό το άθλημα και σε μεγαλύτερη ηλικία. Και σε μεγαλύτερη ηλικία, ναι. Ναι. Και είναι μάλιστα η Βάσο πρώτη και στην παγκόσμια κατάταξη στη ΔΟΚΟ. Με διακρίσεις πολλές, δηλαδή έχει μπει σε τελικούς, σε πανευρωπαϊκά, έχει αγωνιστεί και στο σύνθετο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, συμμετείχε σε 2 Ολυμπιάδες, η πρώτη ήταν το 2000 και η τελευταία ήταν τώρα το 2012 και συνεχίζει τώρα για το Ρίο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, γιατί είναι... βλέπουν και τα παιδιά ότι και μάλιστα πολλά χρόνια την παρακολουθούν πολλές φορές και στην προπόνησή της. Πηγαίνουμε και στο αθλητικό κέντρο του Αγίου Κοσμά, κάνουμε μερικές φορές εκεί προπόνηση και τη βλέπουν και από κοντά. Και αυτό είναι το πρότυπο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή για τα παιδιά. Μας την είχε αναφέρει και η μικρή Εύα Κοτσαχίλη. Ναι, ναι, είχαμε μιλήσει μαζί της. Ήταν η μόνη λιγότερο ντροπαλή τότε που ήθελε να μιλήσει στην κάμερα. Πιο θαραλέα. Ναι, η πιο θαραλέα και μας την είχε αναφέρει. Ναι. Ναι, είναι νεάνιδα τώρα η Εύα. Μέσα σε αυτό το group υπάρχει, ας πούμε, υπάρχει κάποιος αρχηγός μέσα στα κορίτσια ή όλες όχι, είναι το, όλες όχι, το είναι ίδιο. Το δεν ίδιο. Υπάρχει κάποια που να... Όχι. Μερικές φορές αυτόματα κάποια μπορεί να είναι έτσι λίγο το πιο... Το αρχηγός το λέω και εντός εισαγωγικών, ναι, να είναι όχι, κάποια πιο, πολλά, όχι, πιο πολύ όχι. Καιρό. Η πιο μεγάλη είναι η Εύα αυτή τη στιγμή. Ναι. Ναι. Υπάρχει πάντως αλληλοβοήθεια μεταξύ των κοριτσιών. Πάρα πολύ, ναι. Στηρίζονται, αλληλοστηρίζονται. Άλληλα, ναι. Ναι, πολύ. Και αν κάποια κάνει μια καινούργια άσκηση, τη χειροκροτούν όλες, χαίρονται. Αν κάποια
δυσκολεύεται ή δηλιάζει, την ενθαρρύνουν, είναι πολύ δεμένα τα παιδιά. Και κάνουν και παρέα εκτός προπόνησης. Σημαντικό αυτό, πολύ σημαντικό, για να χτίζουν και σχέσεις. Και αυτό βγαίνει κιόλας. Ναι, έχουν και παρόμοια προγράμματα, αφού έχουν μεγαλώσει και μαζί. Αλλά όταν έχουν, ας πούμε, προπόνηση και το Σάββατο το μεσημέρι, έχουν τον ίδιο ελεύθερο χρόνο. Και παρότι δεν μένουν κιόλας κοντά, κάνουν παρέα και εκτός. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί βγαίνει κιόλας και αυτή τους η συνεργασία και οι καλές σχέσεις θα βγαίνουν και στο και στην... οι γονείς έχουν καθημερινή επαφή τόσα χρόνια. Πια είναι μια λίγο μεγαλύτερη οικογένεια. Εσείς συγκεκριμένα πώς αποφασίσατε να ξεκινήσετε το άθλημα, να ασχοληθείτε με αυτό το άθλημα? Εγώ όταν τελείωσα τη σχολή έτυχε να δουλέψω σε ένα σύλλογο στην Καλλιθέα. Τότε ξεκίνησα, μου άρεσε πολύ και ασχοληθήκα, ναι. Μάλιστα. Αν κάποιος θέλει να, αν κάποιος γονιός θέλει να γράψει το παιδί του να ξεκινήσει τώρα, πού μπορεί να απευθυνθεί? Στο τμήμα αυτό, στην οργάνωση. Πού μπορεί να απευθυνθεί? Στη γραμματεία του τμήματος. Είναι καθημερινά εκεί κάποιος, 5 με 8 οπωσδήποτε. Οι προπονήσεις μου είπατε είναι καθημερινές για το δικό σας τμήμα. Για το δικό μας καθημερινά, αλλά για τα άλλα παιδάκια είναι 3 φορές την εβδομάδα, από μία ώρα. Υπάρχουν τμήματα 5 με 6, 6-7 και κάποιες μέρες 7 με 8 για τα μεγαλύτερα παιδάκια. Και Σάββατο πρωί. Α, επομένως, ναι, και Σάββατο πρωί. Συνήθως τα παιδάκια έχουν ελεύθερο χρόνο. Παρασκευή και Σάββατο τα βολεύει λίγο περισσότερο, που δεν έχουν πολλά μαθήματα. Αν και τα μικρά παιδάκια, εντάξει, δεν έχουν τέτοια προβλήματα, είναι πιο ελεύθερα. Βέβαια, έχουν και μεγάλο φόρτο με τα διάφορα εξωσχολικά μαθήματα, πολλά από αυτά. Γλώσσες, τα βομβαρδίζουμε λίγο τα παιδιά. Τα πολύ μικρά παιδάκια με τι ασκήσεις αρχίζουν? Είμαι περίεργος έτσι να μάθω. Κυρίως αρχίζουν με τις ασκήσεις στο έδαφος. Έδαφος, ναι. Ναι, που είναι εκεί, αποκτούν σιγά σιγά λίγο αίσθηση μυϊκή, δυναμώνουν, ευληγησία. Κάνουν μία επαφή, έχουν με το... ίσως και μία επαφή με όλα τα όργανα, αλλά πολύ επιφανειακά, δεν κάνουν κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες. Και τραμπολίνο, που τους αρέσει πολύ. Ναι. Πάντως, για να επιστρέψουμε στο δικό σας τμήμα, αυτό που μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση όταν ήρθαμε και επισκεφθήκαμε και τις εγκαταστάσεις του Πανιωνίου και είδαμε και τις προπονήσεις, είναι ότι τα κορίτσια, παρά την τόσο μικρή τους ηλικία, είναι αυτό που είπατε, ότι είναι συγκεντρωμένα 100%, δηλαδή έβγαζαν προς τα έξω έναν επαγγελματισμό φοβερό, δηλαδή για παιδί 12-13 ετών. Δηλαδή... Ναι, και αυτό είναι βασικά την ώρα της προπόνησης και στο γυμναστήριο, γιατί εκτός είναι παιδιά. Είναι παιδιά, ναι. Αλλά είναι σαν να βλέπαμε μεγάλες γυναίκες, μυαλό δηλαδή να είχαν μεγάλων αθλητριών σε ηλικία, σε σώμα παιδιού. Δηλαδή ήταν απίστευτη η συγκέντρωση που είχαν στην προπόνηση, με πόσο ακρίβεια εκτελούσαν τις ασκήσεις και ό,τι τους λέγατε. Βέβαια, εντάξει, εσείς ξέρετε καλύτερα πώς ανταποκρίνονται. Αλλά σας λέω αυτό που εισπράττει κάποιος που βλέπει, χωρίς να ξέρει πολλά πράγματα. Γιατί αυτό δεν είναι ένα παιχνίδι. Ναι, το ξέρουν αυτό. Τους το έχετε μεταδώσει, αυτό λέω. Και είναι και η φύση του αθλήματος τέτοια. Δεν είναι ένα παιχνίδι όπως είναι οι αθλοπαιδιές, το μπάσκετ, το βόλι, αυτά που έχει έτσι ένα στοιχείο πιο. Αυτό, ναι. Δεν έχουν, ας πούμε, μια μπάλα να παίζουν. Ναι, ακριβώς. Είναι εκεί συγκεντρωμένες, καταλαβαίνουν τι απαιτεί το άθλημα, τι πρέπει να κάνουν εκείνες για να ανταπεξέλθουν στο άθλημα. Τώρα γυμνάζονται αρκετά χρόνια και είναι επαγγελματίες. Αλλά είναι έτσι, αν δεν έχουν αυτό το στοιχείο, δεν μπορούν και να εξελιχθούν. Σωστά. Πρέπει να είναι πολύ συγκεντρωμένα τα παιδιά και να βλέπουν αυτό που κάνουν, να το αντιμετωπίζουν σοβαρά. Να προσέχουν τη διατροφή τους. Πολύ αυτό σημαντικό. Ναι, δεν το αναφέραμε. Όχι μόνο για να μην πάρουν βάρος, γιατί είναι καλύτερα για αυτά να είναι πιο ελαφριά, αλλά και για να έχουν την δύναμη να αντέξουν την προπόνηση. Πρέπει να προσέχουν τον ύπνο τους, να μην έρχονται κουρασμένα στο γυμναστήριο, ώστε έτσι και να αποδώσουν καλύτερα και να αποφύγουμε πιθανούς τραυματισμούς. Και δείχνει με τη συμπεριφορά του στην προπόνηση το κάθε κορίτσι, στην προκειμένη περίπτωση για το κάθε παιδί γενικότερα, πόσο το θέλει να προχωρήσει αυτό το άθλημα. Ναι, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε τίποτα άλλο εσείς. Τίποτα άλλο. Κάτι που δεν είπαμε. Περιμένουμε που να έρθουν όσο περισσότερα παιδάκια θέλουν, μακάρι
να γίνει γνωστό περισσότερο το άθλημα και να έχουμε την ευκαιρία να αναδείξουμε και νέες αθλήτριες και αθλητές. Μακάρι, γιατί γίνεται πολύ καλή δουλειά στο τμήμα του Πανιωνίου, το είδαμε και εμείς, το διαπιστώσαμε. Είπαμε που μπορεί να απευθυνθεί κάποιος αν θέλει να γράψει το δικό του παιδί. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα, να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο και πολλές και άλλες επιτυχίες, γιατί έχετε πολύ. Ήδη αρκετές. Και να συνεχίσετε την δουλειά αυτή, την πολύ καλή δουλειά που κάνετε στο τμήμα του Πανιωνίου. Ευχαριστούμε πολύ και μακάρι μετά τους αγώνες να τα ξαναπούμε. Σίγουρα, με τα νεότερα ναι. του τμήματος. Σίγουρα, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, γεια σας. Πώς ήταν άραγε? Ήταν μια...
Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε εμείς. Για λίγα λεπτά θα είμαστε ακόμα μαζί. Ήταν η κυρία Βίκη Αλιμπράντη, προπονήτρια του τμήματος Κορασίδων, ενόργανης γυμναστικής του Πανιωνίου. Μας είπε πάρα πολλά πράγματα για τις προπονήσεις των παιδιών, για το πώς ανταποκρίνονται σε αυτές τις προπονήσεις, για τα τουρνουά και τα πρωταθλήματα τα οποία συμμετέχουν, για την επιτυχία που είχαν. Μας είπε πάρα πολλά πράγματα γενικότερα και για το άθλημα, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το άθλημα της ενόργανης γυμναστικής στην Ελλάδα στις μέρες μας, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά που ήταν εδώ. Εμείς σε λίγο θα κλείσουμε, θα αποχαιρετήσουμε. Ξεκινήσαμε να λέμε πριν έρθει η κυρία Βίκη Αλιμπράντη για την συνέντευξη, ξεκινήσαμε να λέμε για το θέμα του Ολυμπιακού, για το παιχνίδι το αυριανό κόντρα στην Ντνίπρο, για τον πρώτο αγώνα της φάσης των 32 του Europa League και για τα πλάνα που καταστρώνει ο προπονητής του Ολυμπιακού, Βίτορ Περέιρα, για να αντιμετωπίσει την Ντνίπρο στην παγωμένη Ουκρανία, στο παγωμένο Κίεβο. Λίγο πολύ αναμενόμενη η δεκάδα που αναμένεται να παρατάξει ο Περέιρα. Υπάρχουν κάποια διλήμματα για κάποιες θέσεις, όπως για το αν θα ξεκινήσει ο Φελίπε Σαντάνα ή ο Αυλονίτης ως παρτενέρ του Σιώβα στο κέντρο της άμυνας. Για το ποιοι θα είναι οι δύο της μισές γραμμής με επικρατέστερους, τον Γιάννη Μανιάτη και τον Παϊτίμ Κασάμι. Στα άκρα θα ξεκινήσει ο Τζίμι Ντουρμάζ ή ο Αφελάι, ο οποίος διανύει ξανά μια περίοδο κάμψης και δεν έχει εντυπωσιάσει όσες φορές τον έχει χρησιμοποιήσει και ο Βίτορ Περέιρα. Περισσότερα βέβαια θα γίνουν γνωστά αύριο, όταν και ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται λίγες ώρες μακριά από το να αντιμετωπίσει την Ντνίπρο, την ομάδα από την πόλη στις όχθες του ποταμού Δνήπερου, η οποία θα ξεσπιτωθεί και θα παίξει στο Κίεβο αύριο, λόγω των γεγονότων που γίνονται στην Ουκρανία και τα αναφέραμε και προηγουμένως. Είναι μια σύμπτωση αυτή για τον Ολυμπιακό, καθώς πριν 3 χρόνια, όταν και πάλι ο Ολυμπιακός είχε συνεχίσει την πορεία του στο Europa League από το Champions League, την σεζόν 2011-2012, και πάλι ο Ολυμπιακός είχε αντιμετωπίσει ομάδα από την Ανατολική Ευρώπη, από το Ανατολικό Μπλοκ, για τους 32 της διοργάνωσης. Σε εκείνη την περίπτωση ήταν η Ρούμπιν Καζάν, η ρωσική Ρούμπιν Καζάν, και πάλι την είχε αντιμετωπίσει σε άλλο γήπεδο από τη φυσική της έδρα. Δεν είχε παίξει το Καζάν το Ολυμπιακός, λόγω του δυνατού χειμώνα και χιονιά που αντιμετώπιζε η Ρωσία, τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που υπήρχαν στο Καζάν. Την είχε αντιμετωπίσει στη Μόσχα, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Μόσχας, στο Λουζνίκι. Ο Ολυμπιακός, το οποίο είχε αποκλείσει την Ρούμπιν, και στη συνέχεια, στη φάση των 16 του Europa, βρέθηκε και πάλι πάνω σε ομάδα του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, πάνω στην Ουκρανική Μέταλιστ, η οποία μάλιστα τον απέκλεισε με απίστευτη ανατροπή στα τελευταία λεπτά στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Και προπονητής τότε για την Μέταλιστ ήταν ο Μίρον Μάρκεβιτς, ο προπονητής, ο οποίος είναι τώρα στην Ντνίπρο, προπονητής της Ντνίπρο, και σίγουρα οι παίκτες του Ολυμπιακού θέλουν να πάρουν εκδίκηση, αν και δεν έχουν μείνει πολλοί από την τότε ομάδα του Ολυμπιακού. Θα θέλουν να πάρουν τη δική τους, εντός εισαγωγικών, εκδίκηση από τον προπονητή που τους απέκλεισε στην φάση των 16 του Europa League της σεζόν 2011-2012. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αύριο παίζει το πρώτο παιχνίδι, και την άλλη εβδομάδα, στις 26 Φεβρουαρίου, θα παίξει την revanche στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Δεν είναι ακόμη γνωστά, να θυμίσω, δεν είναι γνωστές οι διασταυρώσεις, οι ομάδες δηλαδή, οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού σε περίπτωση που αποκλείσει την Ντνίπρο και περάσει τη φάση του 16, καθώς έχει αλλάξει πλέον το σύστημα στο Europa League, θα ξαναγίνει κλήρωση στην φάση των 16. Επομένως, στον Ολυμπιακό δουλεύουν απερίσπαστοι, προσανατολίζονται στο πώς θα αντιμετωπίσει η ομάδα αύριο την Ντνίπρο, και στη συνέχεια θα ασχοληθούν και με το πρωτάθλημα, όπου είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, την Κυριακή που μας έρχεται, τελευταία Κυριακή της αποκριάς, να θυμίσουμε. Έχουμε και το πολύ μεγάλο ντέρμπι, τη μητέρα των μαχών του ελληνικού ποδοσφαίρου, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στο γήπεδο της Λεωφόρου. Σε ένα παιχνίδι το οποίο, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ή θα κρίνει τα πάντα για τον τίτλο σε περίπτωση νίκης του Ολυμπιακού μέσα στο γήπεδο της Λεωφόρου, όπως έγινε και πέρσι με εκείνο το 0-1 του Κώστα Μήτρογλου στην τελευταία φάση του παιχνιδιού, ή θα ανάψει και πάλι τα αίματα όσον αφορά
την υπόθεση τίτλος, τη μάχη για το πρωτάθλημα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό πλέον. Σε περίπτωση νίκης του Παναθηναϊκού, ακόμη και η ισοπαλία δεν τελειώνει την υπόθεση, παρά το γεγονός ότι η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει πολύ πιο εύκολο πρόγραμμα στις εναπομείνασες αγωνιστικές μετά τον ντέρμπι από τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι κάτι βέβαια που θα το αναλύσουμε και σε επόμενες εκπομπές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι περιμένουμε με υπομονησία αυτό το ντέρμπι. Η ευχή όπως πάντα είναι να παιχτεί ποδόσφαιρο και να μην ασχοληθούμε με οτιδήποτε άλλο εκτός του αγωνιστικού χώρου, όπως φοβόμαστε πάντα σε κάθε ντέρμπι. Περισσότερα για το ντέρμπι θα πούμε στην επόμενη εκπομπή, όταν θα έχει ολοκληρωθεί και θα μπορούμε να το σχολιάσουμε και να το αναλύσουμε και να συζητήσουμε γι' αυτό. Και πριν κλείσουμε και μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, μια είδηση η οποία αναφέρει πως η Ομοσπονδία δεν όρισε ακόμη το πότε θα γίνει η ρεβάνς του παιχνιδιού ΑΕΚ Ολυμπιακός, η ρεβάνς του παιχνιδιού για το κύπελο, για τη φάση των προημιτελικών του κυπέλου, η ρεβάνς του 1-1 στο Γιώργος Καραϊσκάκης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Είχε γίνει πάρα πολύ συζήτηση τα τελευταία 24 ώρα για το αν είναι εφικτό να γίνει, κατά πόσο είναι εφικτό να γίνει την Τετάρτη 4 Μαρτίου η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες και παράγοντες που απέτρεπαν το να γίνει εκείνη την συγκεκριμένη ημερομηνία το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και αυτό γιατί ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Super League, τη Δευτέρα 2 Μαρτίου δίνει μάτς κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Έχει οριστεί για την Δευτέρα 2 Μαρτίου αυτό το παιχνίδι. Επομένως, δεν θα μπορεί να δώσει παιχνίδι σε λιγότερο από 48 ώρες, δηλαδή στις 4 Μαρτίου με την ΑΕΚ, καθώς υπάρχει κανονισμός που προβλέπει το πέρας 48 ώρων για να υπάρχει και ένα περιθώριο να ξεκουραστεί η ομάδα που δίνει τα παιχνίδια. Υπήρχε μια σκέψη να γίνει το παιχνίδι 5 Μαρτίου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μετά και από ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία, καθώς υπάρχει εκείνη την ημέρα το παιχνίδι, το μπασκετικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελώνα στο κλειστό του ΆΚΑ, και σε καμιά περίπτωση η αστυνομία δεν θέλει τους οπαδούς και της ΑΕ και του Παναθηναϊκού να βρεθούν στον ίδιο χώρο, ακόμη και να γίνουν σε διαφορετική ώρα τα παιχνίδια, και αυτό είναι κάτι που είναι απολύτως λογικό. Η πλευρά της ΑΕΚ δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να αναβληθεί το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μάλιστα, υποστήριζαν ότι κάλλιστα η Super League μπορεί να πάει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης στη 1 του Μάρτη, την Κυριακή δηλαδή, τη μεθεπόμενη Κυριακή, και όχι στις 2 Μαρτίου, καθώς δεν υπάρχει λόγος να γίνει 2 Μαρτίου το παιχνίδι. Την κατάσταση περιπλέκει και η ευρωπαϊκή υποχρέωση που έχει ο Ολυμπιακός κόντρα στην Ντνίπρο, η διπλή ευρωπαϊκή υποχρέωση 19 και 26 Φεβρουαρίου. Τις 26 Φεβρουαρίου είναι η ρεβάνς του Γιώργιος Καραϊσκάκης. Επομένως, έχει ο Ολυμπιακός ευρωπαϊκό παιχνίδι εκεί πέρα, και αυτό περιπλέκει και άλλο τα πράγματα, και τα περιπλέκει ακόμη περισσότερο και σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός περάσει την Νύπρο και πάρει μέρος στη φάση των 16 του Europa League, καθώς είναι πολύ δύσκολο μετά να βρεθούν ημερομηνίες. Να πούμε ότι η Ομοσπονδία όρισε ημερομηνίες για τα 3 από τα 4 παιχνίδια των προημιτελικών. Το Πανιόνιος Ηρακλής θα γίνει στις 4 Μαρτίου στις 7, εδώ στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης. Το Απόλλωνος Σμύρνης Χανιά θα γίνει στις 5 Μαρτίου στις 4 στο γήπεδο Γιώργος Καμάρας στην Ριζούπολη.
Και το Ξάνθη Όφη θα γίνει επίσης 5 Μαρτίου στις 7.30 στο γήπεδο, στα πηγάδια, στο γήπεδο της Σκόντα Ξάνθης. Το μόνο μάτς που δεν όρισε και μάλιστα δεν διευκρίνησε και πότε σκέφτεται να το ορίσει είναι το ΑΕΚ Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ. Και σίγουρα θα έχουμε πολλά επεισόδια ακόμη σε αυτό το σύριαλ, αλλά να μένετε η αντίδραση σίγουρα από την πλευρά της ΑΕΚ. Μένει να δούμε τι θα γίνει με αυτήν την υπόθεση. Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αφήσουμε. Έφτασαμε στο τέλος της εκπομπής. Ακολουθεί η Ολυμπία Χαλκίδου με το καλλιδοσκόπιό της. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.